Παρακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα τηλεόρασης με δύο απεργιακές κινητοποιήσεις ή σημερινή 24ωρη απεργία στη Δράμα. Με το κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών κατεβαίνει υποψήφιος ευρωβουλευτής ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Δράμας. Υποψήφιος ευρωβουλευτής και ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στην Αλφα τηλεόραση μίλησε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Παναγιώτης Γουρίδης. Τι είπε για τη σχέση του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, για την κατάσταση στην οικονομία, το τουρκικό προξενείο και την υπόθεση Μπαλτάκου. Τα πάνω κάτω στο ΕΚΑΒ για έναν τουλάχιστον περίπου μήνα. Ποιο είναι το νέο Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Δράμας? Σημαντικά στοιχεία για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης σε ημερίδα στο Κιαγεδήμητρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε τις ειδήσεις της Αλφα τηλεόρασης αναλυτικά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι έξω από το εργατικό κέντρο της Δράμας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΔΔΗ και της ΓΕΣΕ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης ως αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική. Απήργησε σήμερα ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας λόγω της 24ωρης κινητοποίησης της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Με προσωπικό ασφαλείας, το οποίο κάλυψε τα άκτακτα περιστατικά, λειτουργήσαν τα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και υπηρεσίας πρόνοιας, καθώς και οι γιατροί αλλά και οι εργαζόμενοι στην υγεία συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία. Παράλληλα, στη γενική απεργία συμμετείχε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, οι δικαστικοί και σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις τράπεζες, οι δάσκαλοι και καθηγητές και εργαζόμενοι στις αφορίες. Στην πόλη της Δράμας, η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το εργατικό κέντρο της Δράμας. Η κινητοποίηση σημερινή δεν είναι αναμενόμενη, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της μιζέριας και της ξαθλίωσης. Το εργατικό κέντρο είχε την υποχρέωση να συμμετέχει στην απεργία, αν και χθες το νέο Προεδρείο χθες το βράδυ συγκροτήθηκε, προσπάθησε να οργανώσει την απεργιακή κινητοποίηση, είναι απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Υπάρχουν και στο δημόσιο απολύσεις, υπάρχουν η μεγάλη ανεργία, η γιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όλα αυτά τα προβλήματα θα λυθούν μόνο αν καταλάβει ο κόσμος ότι θα πρέπει να βγει στους δρόμους. Να βγει στους δρόμους για μια μέρα. Αν όλοι οι εργαζόμενοι βγουν μια μέρα στους δρόμους, τα προβλήματα μας θα λυθούν όλα. Αν όλος ο εργαζόμενος κόσμος ξεσηκωθεί, γιατί εμείς είμαστε οι πολλοί, θα αλλάξουμε αυτή την πολιτική της εξαθλίωσης, της μιζέριας και της φτώχειας. Θέλουμε τα παιδιά μας να μείνουν εδώ, θα πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό, θα πρέπει στη νέα γενιά μας να αφήσουμε κάτι πάνω στα εργασιακά. Ό,τι πήραμε από την προηγούμενη γενιά, σε ένα μήνα τα έχουμε χάσει. Τα έχουμε χάσει γιατί αυτή η πολιτική της εξαθλίωσης και της μιζέριας θέλει τα μεροκάματα να είναι χαμηλά, ανταγωνιστικότητα να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν βλέπουμε ούτε μία θέση εργασίας. Τα έχουμε δώσει όλα εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και άνεργοι. Έχουμε πληκτεί βάναυσα από τη φορολογία και συνεχίζει η κυβέρνηση στο ίδιο το βιολί. Θα πρέπει λοιπόν οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι όλοι μαζί και μέσα από τα συνδικάτα και τα εργατικά κέντρα να διεκδικήσουν και να πάρουν πίσω αυτό που τους έχουν πάρει, το ψωμί από το στόμα. Οι έννοιες δημόσια παιδεία και δημόσια υγεία έχουν μεγάλη αξία. Όσο και αν τις έχουμε συνηθίσει, κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνουν. Δημόσια παιδεία με κλειστά σχολεία και χωρίς καθηγητές δεν γίνεται. Δημόσια υγεία, όπου πληρώνουμε όλοι ασφαλισμένοι για να μην μπορούμε να έχουμε ούτε δωρεάν φάρμακα, ούτε δωρεάν παροχή υγείας, δεν υπάρχει. Γι' αυτά αγωνιζόμαστε σήμερα. Αγωνιζόμαστε για τους συναδέλφους μας οι οποίοι απολύονται, αγωνιζόμαστε για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους που υπάρχουν και δυστυχώς τα νέα λένε ότι θα είναι ακόμα περισσότερο το νούμερο.
Αγωνιζόμαστε για αυτά που έχουν συμβεί, αλλά δυστυχώς και για αυτά που θα συμβούνε. Γιατί αυτή η λέλαπα δεν έχει τελειώσει. Μιλάμε πλέον ότι τα σχέδιά τους είναι μισθή στο δημόσιο των 480 μεικτά, συντάξεις των 360. Αυτά είναι νούμερα που ακούγονται καθημερινά, αλλά δυστυχώς δεν τα συνειδητοποιούμε. Όταν θα αντιληφθούμε τι σημαίνουν αυτά, τότε πιστεύω ότι η συμμετοχή θα είναι μεγάλη. Δυστυχώς σήμερα η συμμετοχή στην απεργία δεν είναι μεγάλη. Έχουμε αναλύσει πολλές φορές τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να ξεπεράσει την όποια απογοήτευση, θα πρέπει να ξεπεράσει την όποια ανάθεση έχει κάνει σε κάποιους να αγωνιστούν για αυτόν και να κατεβεί ο ίδιος να αγωνιστεί για αυτά που το έχουν κλέψει. Για τη ζωή που τους στερούν, για τα παιδιά του, τα οποία θα τους έχει σε λίγο καιρό μετανάστες στο εξωτερικό, γιατί εδώ δουλειές δεν θα υπάρχουν, για ένα καλύτερο αύριο. Θέλουμε μεταρρυθμίσεις, αλλά δυστυχώς αυτό που ζούμε σήμερα είναι μία απορρίθμιση και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα και είμαστε εδώ για να τα απαντήσουμε. Αλλά μόνοι μας, χωρίς τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Κάποια λοιπόν στιγμή ο κόσμος θα πρέπει να αντιληφθεί αυτές τις έννοιες που είπαμε προηγουμένως, τι ακριβώς νόημα έχουν και για τον ίδιο και να αγωνιστεί και ο ίδιος για να πάρουμε πίσω αυτά που μας έχουν στερήσει. Σήμερα συμμετέχει η ΔΟΕ με προκήρυξη απεργίας και ο τοπικός σύλλογος έχει έρθει εδώ στην συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο για τη σημερινή απεργία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας όμως πραγματοποίησε και το ΠΑΜΕ στο πλαίσιο απεργιακής κινητοποίησης που εξήγηλε για σήμερα 9 Απριλίου. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας. Το ΠΑΜΕ τώρα πραγματοποίησε δική του συγκέντρωση διαμαρτυρίας και απεργιακή κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Βασικά αιτήματα ήταν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις στη βάση των συμβάσεων του 2009, την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων για την προστασία των ανέργων και ενάντια στην επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου και της Κυβέρνησης, όπως αποτυπώθηκε στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, γιατί σύμφωνα με το ΠΑΜΕ η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί με ή χωρίς μνημόνιο με αυτήν ή την άλλη συνταγή διαχείρισης. Η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση, τα κόμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Μέσα σε αυτά και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός απεργάζονται τρόπους ώστε να αναστείλουν τη ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών δυνάμεων. Απεργάζονται τρόπους για να εμποδίσουν τις διαδηλώσεις, να εμποδίσουν την προκήρυξη απεργιών, να τρομοκρατήσουν και να ενοχοποιήσουν τους εργαζόμενους. Η εργατική τάξη και γενικότερα τα λαϊκά στρώματα απέναντι σε αυτή την πολιτική θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους εργαλεία, τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά. Αυτό το εργαλείο λοιπόν είναι η ταξική συνείδηση, είναι η καθαρή συνείδηση, να ξέρουν ποιος ακριβώς φταίει για όλα αυτά τα δεινά που περνάνε, και αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές οι πολιτικές που εκπορεύονται από συμφωνίες της δεκαετίας του 90 και εφαρμόζονται εδώ στην Ελλάδα με τη συνενοχή και των κομμάτων και της εργοδοσίας. Και επίσης το εργατικό κίνημα θα πρέπει να αποκτήσει πίστη, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του για να μπορέσουμε να συγκρουστούμε στις μεγάλες μάχες οι οποίες έρχονται. Γιατί η όξυση των αντιθέσεων, η χειροτέρευση της ζωής των εργαζομένων είναι γεγονός. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι για να το αντιμετωπίσουμε, να χαράξουμε το δικό μας δρόμο, που η στρατηγική του, ο μακροπρόθεσμος στόχος, είναι η ανατροπή του καπιταλισμού, η λαϊκή εξουσία και η λαϊκή οικονομία. Κανένα συμβιβασμό, τίποτε λιγότερο από αυτό. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, η τρομοκρατία και ο φόβος που υπάρχει στους εργαζόμενους, αυτή η τεράστια η βουβού δύναμη της οικονομίας που αναγκάζει τον εργαζόμενο να συμβιβαστεί με τα ελάχιστα, όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται, η αβεβαιότητα που υπάρχει στην καθημερινότητα του καθένα. Βλέπετε ότι και στο δημόσιο ακόμη ο εργαζόμενος φοβάται να απεργήσει. Όμως αυτή η κατάσταση, αυτό ας πούμε το πισωγύρισμα και το σημειωτών του εργατικού κινήματος δεν θα πάει για πολύ. Είμαστε βέβαιοι, αυτό δείχνει και η ιστορία, ότι θα υπάρχει ανάκαμψη του εργατικού κινήματος. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα βέβαιοι οι αντίπαλοι μας και θα πρέπει το εργατικό κίνημα να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΜΕ, από το ταξικό πόλο του κινήματος, για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα στην πάλη μας. Έλειψε συνάδελφοι άνεργοι, η Επιτροπή Ανέργων Δράμας χαιρετίζει τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Η σημερινή απεργία πρέπει να αποτελέσει μια πρώτη απάντηση στα σχέδια Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυβέρνησης και Μεγάλου Κεφαλαίου, που συνεχίζουν με μνημόνια ή χωρίς τη βίαιη επίθεση απέναντι στην εργατική τάξη, τα άλλα λαϊκά στρώματα. Με το πολυνομοσχέδιο που ψήφισαν πριν μερικές μέρες στη Βουλή, καταργούν μια σειρά από δικαιώματα, δίνουν κι άλλες ελαφρύνσεις στους μεγάλους επιχειρηματίες, ανοίγουν τον δρόμο για το νέο αντιασφαλιστικό. Με τις ευκαιρίες απασχόλησης που εξήγηλαν, κάνουν τους εργαζόμενους ωφελούμενους. Μας δίνουν δουλειά για 4 και 5 μήνες με μισθούς πείνας και ύστερα μας στέλνουν ξανά στην ανεργία
χωρίς ούτε καν το δικαίωμα για αυτό το πετσοκομμένο επίδομα ανεργίας. Αυτό είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν και ζητάνε να τους λέμε και ευχαριστώ. Απέναντι σε όλα αυτά, σας καλούμε να υψώσουμε το ανάστημά μας, να αντιληφθούμε τη δύναμη που έχουμε και να την αξιοποιήσουμε. Τους νόμους τους να τους ακυρώσουμε στην πράξη, οργανώνοντας την πάλη μας μέσα από τα σωματεία μας, γυρνώντας την πλάτη στον παλιό και νέο εργοδοτικό συνδικαλισμό που καλλιεργεί το συμβιβασμό και την ιτοπάθεια. Να συνταχθούμε με το ΠΑΜΕ, τις ταξικές δυνάμεις, τις μόνες που παλεύουν για την ανασύνταξη του κινήματος για τα πραγματικά μας συμφέροντα. Συνάδελφοι άνεργοι, δεν είμαστε εμείς ένοχοι που δεν βρίσκουμε δουλειά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Το σύστημα που στηρίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι όσοι πίνουν νερό στο όνομά της, όχι μόνο δεν μπορεί, μα ούτε και θέλει να την εξαλείψει την ανεργία. Την υποψηφιότητά του ως Ευρωβουλευτής με το Κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Δράμας Γιάννης Γεωργιάδης. Ύστερα από πρόσκληση που μου έγινε από την Αθήνα, από τον πρόεδρο του Κόμματος Ελλήνων Κυνηγών, τον κύριο Τσαγκανέλια Γιώργο, για να βοηθήσω σε αυτή την πολύ δύσκολη μάχη που δίνει το κόμμα στις επερχόμενες ευρωεκλογές στις 25 Μαΐου, τολμώ να πω ότι χωρίς ιδιαίτερη σκέψη απάντησα θετικά σε αυτή την πρόσκληση που μου έγινε, που τη θεωρώ και ιδιαίτερως τιμητική. Και έτσι ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής, συστρατευόμενος με το Κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών. Ένα κόμμα το οποίο ο τίτλος του μπορεί να περιέχει να λέει ότι είναι το Κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών, αλλά εκπροσωπεύει όλη την Ήπεθρο, αντιπροσωπεύει το ψάρεμα, όλες τις δραστηριότητες της Ήπεθρου, γιατί πάρα πολύ απλά αγαπάμε τη φύση, αγαπάμε τα ελληνικά δάση, αγαπάμε τις ελληνικές θάλασσες και στεκόμαστε απέναντι σε όλους όσους έχουν διαθέσεις να βλέπουν την ελληνική Ήπεθρο σαν χρήματα, να την κατακερματίζουν και να παίζουν εις βάρος των ανθρώπων που ζουν στην Ήπεθρο, δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, προστατεύουν την Ήπεθρο, να παίζουν παιχνίδια που έχουν καθαρά και μόνο πολιτικό χαρακτήρα και οικονομικό χαρακτήρα. Δυστυχώς το κυνήγι πρέπει σήμερα να δώσει κάποιες μάχες σε συνδικαλιστικό, επικοινωνιακό, επιστημονικό, αλλά και πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν καλό όχι μόνο τους δραμηνούς κυνηγούς που θεωρώ υποχρέωση να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που κάνει το Κόμμα Έλληνων Κυνηγών σε αυτές τις ευρωεκλογές με την ψήφο τους, να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, γιατί πάρα πολύ απλά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ σκληρές μάχες, όπως είπα πριν, σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε με ακεραιότητα αυτό που τόσο αγαπάμε, αυτή την αγαπημένη μας δραστηριότητα, αλλά και όλους τους δραμηνούς πολίτες που έχουν τις ίδιες ανησυχίες με μένα όσον αφορά τη διατήρηση της ελληνικής και κυρίως δραμηνής Ήπεθρου, να στηρίξουν με την ψήφο τους ευρωεκλογές την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Το κόμμα της Δημάρ θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αποδεχόμενος την πρόταση που του έγινε από τον πρόεδρο του κόμματος Φώτη Κουβέλη. Ο κύριος Κουβέλης τώρα θα επισκεφθεί την πόλη της Δράμας αύριο, όπου θα παραθέσει συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το νοσοκομείο. Έγινα αποδέκτης μιας εξαιρετικά τιμητικής πρότασης να είμαι υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιο, στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών της Δημοκρατικής Αριστεράς Προοδευτικής Συμμαχίας. Για μένα αποτελεί μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, είναι επιστέγασμα μιας πορείας περίπου 35 χρόνων στην Ανατολική Αριστερά και θεώρησε η Δημάρ ότι μπορώ να συνεισφέρω στην προσπάθεια που κάνουμε στις ευρωεκλογές. Από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι μια ξεχωριστή τιμή και για την περιφέρεια, συγγνώμη, γιατί για πρώτη φορά όλο αυτό το διάστημα υποψήφιος ευρωβουλευτής κατάγεται από την περιοχή μας. Θεωρώ ότι μπορεί ο κόσμος να στηρίξει μια υποψηφιότητα σαν τη δική μου. Όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν μια άλλη πορεία στην Ευρώπη, που ζητούν μια πορεία της Ευρώπης που να έχει σχέση με την απασχόληση, που έχει σχέση με το περιβάλλον και τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, μπορεί να εκφραστούν και να βρουν στήριξη στη δική μου υποψηφιότητα. Με αυτήν την έννοια λοιπόν είμαι αισιόδοξος και θεωρώ ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί στο
προσκλητήριο που απευθύνει η Δημάρ Προοδευτική Συμμαχία σε όλους τους ενεργούς πολίτες να παλέψουμε όλοι μαζί για μια αλλαγή σε επίπεδο ευρωπαϊκών συσχετισμών. Ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η Δημάρ και στις προσεχείς ευρωεκλογές αλλά και στις περιφερειακές εκλογές είναι ότι αύριο την Πέμπτη στις 11 η ώρα ο πρόεδρος του κόμματος, ο Φώτης Κουβέλης, θα είναι στη Δράμα από όπου θα ξεκινήσει την περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ή έχει συμβολικό χαρακτήρα αφενός γιατί ξεκινάει από εδώ την προσπάθεια για τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές. Έχει συμβολικό χαρακτήρα γιατί η περιφέρειά μας συμπυκνώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Έχει συμβολικό περιεχόμενο γιατί είμαστε η περιφέρεια που έχουμε τη θρησκευτική μειονότητα η οποία πρέπει να απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι πολίτες της θρησκευτικής πλειονότητας και έχει συμβολικό περιεχόμενο γιατί ακριβώς σηματοδοτεί τη νέα πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς που έχει σχέση και με τις περιφερειακές εκλογές και κυρίως με τις ευρωεκλογές και βέβαια με την παρουσία του υποψηφίου της Δημοκρατικής Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο που είμαι εγώ που κατάγομαι από την περιοχή και σταδιοδρομώ και δραστηριοποιούμε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλούμε τους πολίτες αύριο να παραστούν στην συνέντευξη τύπου που θα είναι ανοιχτή για το κοινό στις 11.30 ώρα στο εργατικό κέντρο της Δράμας. Θα ακολουθήσει επίσκεψη της αντιπροσωπείας στο Γενικό Νοσοκομείο όπου ο πρόεδρος θα έχει μια συνομιλία με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Δράμας και αυτό είναι και ένας άλλος συμβολικός σταθμός γιατί η παρουσία του Προέδρου στο εργατικό κέντρο και στο νοσοκομείο δείχνει ακριβώς τα κομβικά ζητήματα που προσπαθεί να αναδείξει η Δημοκρατική Αριστερά, τα ζητήματα της απασχόλησης και τα ζητήματα της υγείας που αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών και τα οποία δικαιώματα που είναι ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα έχουν πληγεί βάναυσα την τελευταία περίοδο. Στην Αλφα τηλεόραση μίλησε ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής των Ανεξάρτητων Αλλήνων και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Παναγιώτης Γορίδης, ο οποίος ήταν και βουλευτής Ξάνθης με το κόμμα του Πασόκ. Ο κύριος Γορίδης αναφέρθηκε στην επιλογή του να στηρίξει τους ανεξάρτητους Έλληνες, μίλησε για τις σχέσεις του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κατάσταση της οικονομίας αλλά και στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως μετά την υπόθεση Μπαλτάκου. Κύριος Γορίδη, καλώς ήρθατε στην περιοχή της Δράμας, περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου κατεβαίνει υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Καστόρη. Δέχθηκα μία πρόταση από τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Αγγλίνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, την οποία την θεώρησα τιμητική και την αποδέχθηκα. Έτσι βρίσκομαι στο ψηφοδέλτιο, στο ευρωψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων Αγγλίνων. Από εκεί και μετά, πώς πήρατε αυτή την απόφαση, πέρα από το γεγονός ότι είναι τιμητική? Ήσασταν σε έναν χώρο πολιτικά, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι είχε και ιδιαίτερες ιδεολογικές σχέσεις με το κόμμα των Ανεξάρτητων Αγγλίνων. Θα έλεγα ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι κίνημα. Και στο χρονικό διάστημα που ορίμαζα την πρόταση του κυρίου Καμένου στο μυαλό μου, προσπάθησα να προσεγγίσω τους προβληματισμούς και τις θέσεις του κινήματος αυτού. Και δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι διαπίστωσα ότι το κίνημα αυτό έχει τις ίδιες απόψεις και θέσεις στα κοινωνικά προβλήματα, στα θέματα παιδείας, στα θέματα υγείας, στα εθνικά θέματα όπου το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει κόκκινες γραμμές, με αυτές τις θέσεις και τις γραμμές τις οποίες είχε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα από το 1974 μέχρι το 1985-86. Όταν τότε νέος εντάχθηκα στο κίνημα εκείνο, το Πατριωτικό Πασόκ, από όπου και προέρχομαι. Και οι σχέσεις μου με τον Πάνο τον Καμένο ήταν σχέσεις που είχαν να κάνουν με την κοινή θέση την οποία κρατούσαμε στα εθνικά ζητήματα μέσα στο Κοινοβούλιο. Εκείνος βρισκόταν σε άλλη παράταξη, εγώ βρισκόμουν σε άλλη παράταξη και παρόλο που είχαμε ιδεολογικές διαφορές, στα εθνικά ζητήματα είχαμε ταυτότητα απόψεων. Άρα δεν απέχω πολύ μακριά ιδεολογικά
από την ένταξή μου στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα του 1974 με την ένταξή μου στο κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Το σκεφτήκατε πολύ να απαντήσετε θετικά στον Πάνο τον Καμένο, στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων? Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι μετά από μια πολιτική πορεία, μετά τις τελευταίες εκλογές, όπου ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος προσωπικά, επιτρέψτε μου να το πω, ζήτησε από εσάς να τον βοηθήσετε, το λέω με τα λόγου γνώσης, κάποια στιγμή μετά είπατε ότι δεν θα ασχοληθώ ξανά. Και τον βοήθησα, κύριε Καστόρη, τον κύριο Βενιζέλο, με τη διαφορά όμως όταν ήταν να γίνει συγκυβέρνηση, εγώ και κάποιοι άλλοι του στείλαμε ένα μήνυμα με SMS στο προσωπικό του τηλέφωνο λέγοντάς του μην απ' έξω. Δυστυχώς δεν άκουσα. Προχώρησε και σήμερα έχουμε μια ταύτιση απόψεων, θέσεων που δεν οδηγούν την χώρα στην ευημερία, δεν οδηγούν τη χώρα στην ανάκαμψη, ίσα ίσα την οδηγούν σε βαθιά ύφεση. Αυτό το οποίο επικαλείται η συγκυβέρνηση ότι η Ελλάδα σώθηκε είναι λάθος. Και σας πω γιατί είναι λάθος. Διότι μια χώρα σώζεται όταν σώζεται ο λαός της. Όταν ο λαός υποφέρει, όταν η ανεργία έχει φτάσει στο 33% με 35% του πληθυσμού της. Όταν μια χώρα έχει όριο φτώχειας, το όριο της φτώχειας έχει φτάσει γύρω στο 45 με 50%, ο μισός πληθυσμός είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, όταν υπάρχει πρόβλημα ανάπτυξης, όταν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γραφειοκρατίας, δεν θεωρώ ότι η πολιτική του μνημονίου, η οποία τη θεωρήσουν ως συνταγή ελιξίριο για να βγούμε από την κρίση χρέους, οδήγησε πουθενά. Αντίθετα, οδήγησε σε λάθος δρόμο, όπου σήμερα αυτόν τον λάθος δρόμο τον βιώνει ο λαός. Συνεπώς, όταν σώζεις μια χώρα, η οποία δεν είναι τα βουνά, δεν είναι τα λαγκάδια, δεν είναι τα σπίτια, η χώρα είναι ο λαός. Όταν ο λαός υποφέρει, η χώρα δεν σώθηκε. Η χώρα δεν σώθηκε. Περιμένετε μέσα από την κίνηση, μέσα από τις ευρωεκλογές μάλλον, να υπάρξει μια ουσιαστική παρέμβαση εκεί που λαμβάνονται ουσιαστικά πλέον οι αποφάσεις για πολλά πράγματα και να υπάρξει στροφή της ελληνικής οικονομίας? Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία οδηγείται σε εκτροχιασμό. Το ότι θα ξαναβγούμε στις αγορές που το πανηγυρίζει η συγκυβέρνηση ουσιαστικά είναι το επόμενο έγκλημα που γίνεται. Διότι όταν δανείζεσαι σήμερα με 2% και θα βγεις στις αγορές να δανειστείς με 6%, τότε αυτόματα το επιτόκιο το οποίο πληρώνεις το επιπλέον, αλλά είναι περισσότερο για λόγους, αν θέλετε, εντυπωσιασμού αυτό το οποίο γίνεται. Προσπαθούν να επιδείξουν επιτυχίες. Το θεωρείτε ακόμη και ως προεκλογικό τέχνασμα, δηλαδή? Σαφώς ναι. Σαφώς ναι. Δηλαδή όταν κάποιος... Όταν το Bloomberg και οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης και κυρίως ο Σόιμπλε λέει ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να βγει στις αγορές από το τέλος του 2014 και αν θέλετε αρχές 2015 ή 2016 και εμείς το επιχειρούμε τώρα εν ώψη ευρωεκλογών, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι καθαρά ένα τέχνασμα για να δείξουν την επίπλαστη επιτυχία κάποιων στόχων. Πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός θα κατέβει να ψηφίσει σε ευρωεκλογές και η ψήφος θα είναι τιμωρίας? Εγώ πιστεύω ότι η ψήφος του ελληνικού λαού θα είναι συνειδητή ψήφος. Θα είναι συνειδητά αντιμνημονιακή ψήφος. Γι' αυτό ακριβώς και το σύστημα που πλέει τα λίσθια, η συγκυβέρνηση, προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει αναχώματα απέναντι στο μεγάλο αντιμνημονιακό ρεύμα που θα έρθει να τους αρρώσει. Δημιούργησαν το ποτάμι. Λες και το αντιμνημονιακό ρεύμα, ας πούμε, θα φοβηθεί το ποτάμι, παρόλο που το φουσκώνουν δημοσκοπικά, δημιούργησε την ελιά, αλλά όλα αυτά είναι αναχώματα απέναντι στο σάρμα που θα γίνει από τον λαό στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές εκλογές. Θα σας έλεγα ότι οι ευρωεκλογές είναι το μήνυμα εκείνο που θα πρέπει να πάρει η συγκυβέρνηση και θα πρέπει να είναι πολύ ήχειρο. Αν υπάρξει αποχή, θα έλεγα ότι δείχνει μια ανοριμότητα του κόσμου ή αν θέλετε ένα
φόβο του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι πλέον όριμος και θα έρθει να ψηφίσει στις ευρωεκλογές και θα δώσει το μήνυμα. Και γιατί να επιλέξει τον Παναγιώτη τον Σγουρίδη και τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο λόγος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και γενικότερα. Το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ένα καθαρό κίνημα. Δεν έχει καμία σχέση με τη διαπλοκή. Είναι ένα κίνημα το οποίο έχει θέσεις, πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και την ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα ζητήματα. Και μάλιστα, αν τα δείτε σε points, θα δείτε ότι ταυτίζονται ακριβώς με αυτές τις θέσεις και αρχές που είχε το ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη. Από την άλλη, έχει καθαρές γραμμές στα εθνικά ζητήματα. Και για το Κυπριακό, και για το Αιγαίο, και για τις Βραχονισίδες, και για το θέμα το Σκοπιανό, και για τα θέματα της Θράκης, και για το τουρκικό προξενείο, όπου είναι, αν θέλετε, η σφικοφωλιά που επηρεάζει τη μειονότητα, το μακρύ χέρι της Τουρκίας που επηρεάζει τη μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Άρα είναι ένα κίνημα καθαρό. Παράλληλα, είναι ένα κίνημα που αποκαλύπτει την διαπλοκή και την καταγγέλει τη διαπλοκή. Γι' αυτό ακριβώς, αν θα δείτε, είναι το κίνημα το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να το εξαφανίσουν. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει πουθενά σε κυριακάτικη εφημερίδα. Διαβάστε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Δεν υπάρχει πουθενά. Ξέρετε τι σημαίνουν κυριακάτικες εφημερίδες. Και επειδή ακριβώς είστε και έγκριτος δημοσιογράφος, κύριε Καστόρη, ξέρετε ότι ό,τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες αναπαράγεται όλη τη εβδομάδα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα εκείνο το οποίο επιδιώκουν είναι να μην υπάρχουμε, αλλά υπάρχουμε. Και θα υπάρξουμε γιατί η Ελλάδα χρειάζεται. Κάθε εποχή χρειάζεται το κίνημά της. Σε κάθε εποχή μάχονται δύο ρεύματα. Παλαιότερα υπήρχε η Βενιζηλική και η Βασιλική στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά υπήρχαν η Ένωση Κέντρου και η ΕΡΕ. Μετά υπήρχε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα μάχεται οι μνημονιακές δυνάμεις, το κατεστημένο, τα συστημικά μέσα που υποστηρίζουν τις τράπεζες, που μεταφέρουν τον πλούτο των λαών στις τράπεζες, απέναντι στους αντιμνημονιακούς, οι οποίοι πιστεύουν ότι το μνημόνιο και οι τρόικες δεν οδηγούν πουθενά. Σε αυτή τη μάχη πρέπει ο καθένας να πάρει θέση. Και εγώ πήρα θέση στο καθαρό κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Να ρωτήσω το εξής, να αλλάξω λίγο θέμα, να μείνουμε στα εκλογικά όμως και στην περιοχή της Θράκης. Υποψήφιος περιφερειάρχης, ο Τέρενς Κουίκ, συνάδελφος δημοσιογράφος, ας πούμε, επιτραπή. Από εκεί και μετά όμως, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η δική του παρουσία προεκλογικά και εκλογικά, ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική εδώ και χρόνια. Και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία της Θράκης. Η απόφαση του Τέρενς Κουίκ να ηγηθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Περιφερειακού Μακεδονία, Θράκη, Ελλάδα μας, νομίζω ήταν μια γενναία απόφαση. Μια απόφαση που δείχνει ότι αυτόν τον τόπο τον αγάπησε και θέλει σε αυτόν τον τόπο να προσφέρει. Αυτό που θέλουν να πούν ότι οι σωτήρες των Αθηνών ήρθαν πάλι να σώσουν εδώ την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι τελείως λάθος. Διότι από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Κουίκ ήδη έχει πιάσει και νοικιάσει σπίτι για να μείνει στην Κομωτινή, στην έδρα της περιφέρειας. Ναι. Και ακόμα και αν δεν εκλεγεί, που εγώ πιστεύω ότι ο συνδυασμός αυτός θα πάει στη δεύτερη Κυριακή και μάλιστα με ποσοστά που θα τρίβουν τα μάτια τους. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να μείνει στους τηλεθεατές είναι ότι ο συνδυασμός αυτός έχει ένα πλήρες πρόγραμμα για την περιφέρεια. Και δεν είναι μόνο τα εθνικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο είναι διαρθρωμένο σε ένα βάθος πάνω στο οποίο θα στηριχθεί, ουσιαστικά θα στηριχθεί η ανάπτυξη της περιφέρειας. Να δούμε λίγο και κάποια θέματα της επικαιρότητας υπό της Επαρτάκου. Θέλω να ακούσω από σας σχολιασμό, γνωρίζοντας πολύ καλά την πολιτική σας εμπειρία. Όταν ανοίγεις
τους τάφους και όταν είναι και κονιαμένοι, αυτή τη δυσοδεία εκπέμπουν. Αυτή την υποκρισία δεν θα την μπορούσα ποτέ. Φυσικά, ένα από τα στοιχεία που με απομάκρυνε από τα συστημικά κόμματα ήταν και αυτό. Ότι υπάρχει μια υποκρισία, η οποία εκφράζεται σε κάθε έκφραση της ζωής. Παράδειγμα, για τον κύριο Μπαλτάκο που λέτε. Χαμογελούσε ο κύριος Σαμαράς προς τη Χρυσή Αυγή και στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Και όχι από μόνος ο κύριος Μπαλτάκος. Από την άλλη, η εντολή από την Αμερική, μετά τη συνάντηση με τα ευρωπαϊκά σωματεία, ήταν ότι θα πρέπει η Χρυσή Αυγή να εξαφανιστεί. Και ενώ οδηγείται στη φυλακή, από την άλλη μεριά υπήρχε ανοιχτή δίωδο συνομιλίας του κυρίου Μπαλτάκου, του νούμερο 2 στην ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον στην ιεραρχία της συγκυβέρνησης, ως γραμματέας, αλλά τη δεξί χέρι του Σαμαρά. Ακριβώς. Ο Σταμάτης ήταν το αριστερό χέρι και ο Μπαλτάκος ήταν το δεξιό. Για να το ακριβολογώ κιόλας, γιατί η παριτέ παίζει ρόλο. Ο Μπαλτάκος ήταν η δεξιά πτέρυγα. Της δεξιάς. Ο κύριος Σταμάτης ήταν η αριστερή. Λοιπόν, συνομιλούσε, αυτό δεν είναι υποκρισία. Από την άλλη, ο πρόεδρος των Αμερικανοεβραίων, ο κύριος Χάρης, να καταγγέλει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κόμματα φασιστικά και ναζιστικά και ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν, και από την άλλη μεριά, όταν έγινε κυβέρνηση το φασιστικό κόμμα, το ναζιστικό κόμμα στην Ουκρανία, το χαιρέτησε ότι οι Ουκρανοί έχουν δικαίωμα να επιλέγουν ό,τι θέλουν. Κατανοητό αυτό που λέτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Το μήνυμα που θέλω να δώσω στους φίλους μου από τη Δράμα, να είναι βέβαιοι ότι το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων θα δώσει λύση στα προβλήματα της Ελλάδος και κυρίως θα δώσει όθηση στην ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη θα μειώσει την ανεργία από την οποία μαστίζεται πάρα πολύ η Δράμα. Ευχαριστώ πολύ. Σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα τουλάχιστον τίθενται οι οδηγοί του νοσοκομείου με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με τα καθήκοντα που επιτελούσαν μέχρι πρότινος οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτό συνεπάγεται ότι το έργο του ΕΚΑΒ, πέρα από τα επίγοντα περιστατικά που είναι η κύρια προτεραιότητά του, επιβαρύνεται και με τα εξιτήρια, τις επανεξετάσεις, τη μεταφορά αίματος και διαφόρων υλικών, καθώς και με τις διακομιδές. Για το λόγο αυτό, το Σωματείο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Δράμα ζητά την κατανόηση των δραμηνών ώστε να γίνεται σωστή χρήση του αριθμού 166 μόνο για πραγματικά επίγοντα περιστατικά. Και όλα αυτά μετά την πρόσφατη επίσκεψη στο νοσοκομείο της Δράμας του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Σε αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και να ενημερώσουμε τους συμπολίτες ότι θα είμαστε δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να μας δείξουν λίγη κατανόηση και να καλούν το 166 μόνο πραγματικά όταν θέλουν πραγματικά το ασθενοφόρο για επίγοντα. Ήδη από χτες οι οδηγοί των νοσοκομείων έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Τούτο συνεπάγεται ότι το έργο που επιτελούσαν οι ίδιοι τους επιβαρύνεται το ΕΚΑΒ, που το ΕΚΑΒ η κύρια προτεραιότητά του είναι τα επίγοντα περιστατικά. Τα τροχαία, οι ανακοπές και τα διάφορα άλλα. Αναφορικά με τα όσα είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη της Δράμας, στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζητήσαμε μια συνάντηση να έχουμε με τον Υπουργό. Δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε. Ήδη στείλαμε κάποια ενημέρωση ώστε να γνωρίζουν οι δικοί μας εδώ τοπικοί άρχοντες τα προβλήματα που έχουμε. Εμείς είμαστε όλο και όλο 22 άτομα, που αυτό συνεπάγεται ότι αυτό που μπορούμε σήμερα να κάνουμε, γιατί το ΕΚΑΒ έχει τεθεί πανελλαδικά σε επιφυλακή, είναι πως μπορούμε να βγάζουμε 2 αυτοκίνητα σε κάθε βάρδια. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε παραπάνω. Μακάρι να μπορούσαμε και το θέλουμε. Ο νομός Δράμας είναι ένα ιδιαίτερος νομός με τις ιδιαιτερότητες του. Τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα. Αυτό σημαίνει ότι το ασθενοφόρο, εάν θα φύγει να πάει να καλύψει κάπου μακριά, δυστυχώς θα μείνει με ένα και μόνο αυτοκίνητο.
ελπίζουμε να μην χρειαστεί περισσότερο. Ο Γιώργος Σαυρίδης θα είναι για μία ακόμη θητεία πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας μετά τις εκλογές και τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν. Πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο Παντελής Παπαδόπουλος, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Πέτρος Παυλίδης και γενικός γραμματέας ο Κωνσταντίνος Γκούμας. Από ό,τι ξέρετε, έγιναν εκλογές στο Εργατικό Κέντρο της Δράμας. Χθες συγκροτήθηκε στο σώμα το νέο Προεδρείο. Επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου. Αυτό για μένα είναι μεγάλη τιμή. Δηλαδή, τα τρία χρόνια δουλειάς έχουν καταλάβει οι αντιπρόσωποι ότι πραγματικά έγινε δουλειά και μου δώσαν αυτή τη μεγάλη δύναμη. Μια δύναμη από τα 60 ψηφοδέλτια, τα 59. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για το πρόσωπό μου. Έχει συγκροτηθεί το Προεδρείο. Πρόεδρος παραμένω εγώ. Γενικός Γραμματέας είναι ο Κώστας Ογκούμας, ταμείας είναι ο Καραγιαννίδης ο Κλεάδης. Είναι ένα Προεδρείο δυναμικό, έχουμε 7 νέα μέλη στο Δέλτα Σίγμα και αυτό σημαίνει πολλά. Ο συνδικαλισμός θα πρέπει να βγάζει καινούργιους ανθρώπους, γι' αυτό επιλέξαμε να υπάρχουν 7 καινούργιοι συνδικαλιστές που θα ψηθούν για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι επειδή στηρίζουμε και την ισότητα των γυναικών, έχουμε βγάλει μία συναδέρφισσα στο Δέλτα Σίγμα του Εργατικού Κέντρου, 3 συναδέρφισσες στην Εξελεκτική Επιτροπή και 1 συναδέρφισσα στη ΓΕΣΕΕ, και γι' αυτό είναι μια καλή αρχή για το Εργατικό Κέντρο και την ισότητα των γυναικών μέσα στα συνδικάτα. Θα παλέψουμε δυναμικά και πιο δυναμικά ακόμα την τριετία αυτή, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συσπηρώσουμε πολλούς συναδέλφους στα σωματεία. Ήδη ξεκινάμε και στείλουμε καινούργια σωματεία και αρχίζει ο κόσμος από μόνος του να ζητάει να στηθούν σωματεία. Θα τα πάμε καλά, νομίζω. Τη δυναμική μας τη γνωρίζετε. Εμείς έτσι έχουμε μάθει, ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και θα το κάνουμε. Η μερίδα για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης μετά και τις σχετικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο Δήμητρα Γράμμας. Η μερίδα ήταν πρώτη στην Ελλάδα που αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Με την πρώτη μελέτη όσον αφορά τη βιομηχανική κάναβη. Αισθάνομαι σήμερα έτσι χαρούμενος ότι επιτέλους μετά από 14 χρόνια αρχίζει το θέμα εκείνο να καλλιεργεί, αρχίζει να υλοποιείται αυτή η πρόταση και είναι η πρώτη ομιλία που γίνεται πανελλαδικά. Ξεκινάμε από εδώ, από ότι είχαμε μια ευγενική πρόσκληση από τον εγώ Δήμητρα της Δράμας και είμαστε παρόντες εδώ για να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, βιομηχανική κάναβη, μια καλλιέργεια η οποία. Ναι, μεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε όμως μια αντίδραση σε ό,τι έχει να κάνει από την ελληνική νομοθεσία. Ποιες είναι οι αλλαγές και ποια είναι η χρήση της? Πολύ ωραία. Οι αλλαγές έγιναν πέρυσι, το 2013, πέρασε το νομικό πλαίσιο που επιτρέπεται η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης. Αλλά προσέξτε, αυτές οι ποικιλίες που η περιεκτικότητα στην ουσία που ξέρουμε είναι κάτω από 0,2%. Σε αντιδιαστολή, οι ποικιλίες που θέλουμε για να παράγουμε αυτό που λέμε για το χασίς κοινός έχουν περιεκτικότητα από 18 έως 20%. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια προϋπόθεση. Μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ποιοι είναι οι δρόμοι οι οποίοι ανοίγονται για την γεωργία με την ναι. καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης και κυρίως έχει να κάνει στον τομέα της συμβολιακής γεωργίας και τι ακριβώς προβλέπεται? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Χρόνια τώρα στη χώρα μας μιλάμε για ένα διάρθρωση καλλιεργειών. Δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν στις αρρωτρέες καλλιέργειες, στο Βαμβάκι, στο Καλαμπόκι, μπορεί πραγματικά η βιομηχανική κάναβη να μπει μπροστά, να μπει στην αρχή της εμπορίας και βέβαια συνάδει θαυμάσια με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που ξεκινάει το 2013 και τελειώνει το 2020. Όμως θα πρέπει λίγο να προσέξουμε, να σου πει ένα ρήμα, να μην κάψουμε την καλλιέργεια. Η καλλιέργεια είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή, μόνο από ένα δημόσιο φορέα θα πρέπει να γίνει πρώτα. Είμαστε και βιαστικοί. Πρέπει να γίνει ερευνητική δουλειά για 2 χρόνια, να δούμε ποιες ποικιλίες συνάδουν με τις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας. Εδώ στην περιοχή της Δράμας, όπως λέγεται και στο χάρτη, υπάρχει ζώνη, δηλαδή μπορεί να καλλιεργηθεί άνετα. Όμως είναι μια καλλιέργεια συμβολιακή, δηλαδή θα πρέπει στην περιοχή να έχουμε οπωσδήποτε και ένα εργοστάσιο για να μπορεί να κάνει την επεξεργασία. Δεν μπορεί να μεταφέρονται τα καναβοστελέχη σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί κοστίζουν. Επομένως, μια τιμή που είχαμε τότε, ότι χρειάζονται 50.000 στρέμματα για να μπορεί ένα σε αιτήσια βάση, για να μπορεί ένα εργοστάσιο να ανταπεξέλθει λειτουργικά και να έχει και ένα κέρδος. Μπορούμε να αναφερθούμε στα προϊόντα τα οποία βγαίνουν μέσα από την βιομηχανική κάναβη? Τα προϊόντα είναι πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, μιλάμε για τις ίνες. Οι ίνες είναι καλύτερες ποιοτικά από το βαμβάκι.
είναι υποαλλεργικές, δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει αλλεργικά συμπτώματα, αντέχουν πιο πολύ, αντέχουν έχουν μεγαλύτερη αντοχή ροπής, όπως λέμε. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ίνας. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να κάνουμε διάφορα υλικά, καλλυντικά. Η ποιότητα του λαδιού που είναι από τους σπόρους είναι υψηλής, είναι πολύ υψηλό σε ουσίες αντιοξειδικές και σε πρωτεΐνες. Επίσης, μπορεί να είναι κάτι που δεν είναι γνωστό και γίνονται αλλού και εφαρμόζονται στα σπίτια μονωτικά υλικά για τα σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργειά της και σε βάθος χρόνου, πώς αυτή θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε μια περιοχή όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα. Θα προτείνω αργότερα στην ομιλία μου ότι πρέπει να γίνει αυτό που λέμε ένα business plan, ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν πρέπει να πάμε έτσι. Θα πρέπει να δούμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις ποικιλίες, μετά να δούμε ποιοι θα αναλάβουν τον τομέα αυτό και να γίνουν ενημέρωση και εκπαίδευση των ομάδων παραγωγών. Γιατί μόνο μέσα από ομάδες παραγωγών θα μπορεί το να προχωρήσει. Υπάρχουν στην Ελλάδα, έχουν δημιουργηθεί ομάδες παραγωγών, έχει ξεκινήσει τουλάχιστον πιλωτικά κάπου. Δεν έχει ξεκινήσει κάπου, διότι αυτό ήθελα να πω, πολύ ωραία ερώτηση. Πρέπει κάποτε επιτέλους, εδώ και ένα χρόνο, κυοφορείται αυτή η κοινή υπουργική απόφαση. Δεν έχει βγει ακόμα. Χάσαμε και την ευθύνη χρονιά. Πρέπει κάποτε να βγει. Αυτό περιμένουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Την έντονη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Νέα Εποχή, Νέα Δράμα, Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, σχετικά με τα φαινόμενα δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων που παρουσιάστηκαν σε περιοχές της Δράμας. Ο κ. Παπαεμμανουήλ υπογραμμίζει πως τέτοιες δράσεις είναι καταδικαστές. Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί στην πόλη μας το φαινόμενο να συναντάμε σκυλιά που έχουν δηλητηριαστεί με φόλες. Αυτό το φαινόμενο θέλουμε να το καταδικάσουμε ως Δημοτική Παράταξη και να παροτρύνουμε όποιον έχει να δώσει κάποια πληροφορία, είτε σε εμάς, στην παράταξή μας, είτε σε άλλους, με όποιον τρόπο να το κάνει, γιατί είναι πραγματικά ένα φαινόμενο ντροπής. Είναι ένα φαινόμενο που δείχνει ότι δεν υπάρχει ο πολιτισμός που πρέπει να έχουμε ως κοινωνία και εμείς θέλουμε να δείξουμε ως παράταξη ότι δεν φοβόμαστε να βγούμε και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι ποινές της φυλάκισης, υπάρχουν τα πρόστιμα έως και 30.000 και επίσης πρέπει να πούμε ότι για το θέμα των αδέσποτων έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και στις προηγούμενες εκλογές και τώρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Το θέμα λύνεται μόνο συλλογικά και μόνο αν σκύψουμε πάνω του με τον δέοντα σεβασμό. Τα ζώα συντροφιάς είναι για πολλούς συμπολίτες μας πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό και τα φιλόζωα αισθήματά μας θα πρέπει να τα αποδεικνύουμε στην πράξη. Η πρώτη δημόσια ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση των καλλιεργητών για τον κανονισμό λειτουργίας των κοινωνικών λαχανόκηπων του Δήμου Δράμας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου της Δράμας. Στην ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση για την λαχανοκομεία από ειδικούς γεωπόνους. Σήμερα έχουμε μια έτσι ιδιαίτερη μερίδα, όμορφη εδώ στο Δήμο, με τους ενδιαφερόμενους που καλλιεργούν τους λαχανόκηπούς τους, όχι μόνο στους δημοτικούς λαχανόκηπους, αυτούς δηλαδή που κάναμε μαζί με την οικολογική κίνηση, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν λαχανόκηπους της περιφερειακής ενότητας, όπου με τον γεωπόνο τον οποίο έχουμε στον Δήμο, αλλά και με συνεργαζόμενους γεωπόνους, πραγματοποιείται αυτή η μερίδα προκειμένου να ενημερώσουμε καταρχήν για τον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών λαχανοκήπων και κατά δεύτερον για το πώς πρέπει να περιποιείται κάποιος και να αξιοποιεί, αν θέλετε, τον λαχανόκηπό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλύτερο όχι όσον αφορά την ποσότητα με την οποία θα παράξει από τον λαχανόκηπό του, αλλά την ποιότητα την οποία θα έχει, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πώς με λιγότερο κόπο αλλά με σωστή φροντίδα θα μπορεί να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό άλλωστε είναι και που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Οι συνδημότες μας, οι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κάποιον λαχανόκηπο ήδη, είτε όπως είπα είναι του Δήμου, είτε της Περιφέρειας, είτε και προσωπικό τους λαχανόκηπο σε κάποιο κτήμα τους, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, να ακολουθήσουν κάποιες προδιαγραφές και έτσι να έχουν το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε, ποιοτικά λαχανικά. Ναι, ναι. Τέλος Απριλίου και μετά. Τέλος Μαΐου θα φτάσουμε που...
Τέλος Απριλίου και μετά. Το βλέπω εγώ και από το μαγαζί πάντως και από τα... Βέβαια όλοι τα βάζουν στα θερμοκήπια, αλλά τα θερμοκήπια είναι υποτυπώδη, είναι το νάιλον που καλύπτει τα φυτά. Δεν έχει τις θερμοκρασίες που πρέπει, τα μεταφυτεύουμε, δεν παθαίνουν τίποτα, αλλά στέκονται έτσι όπως τα μεταφυτεύσαμε. Αυτό δεν είναι λογική, το φυτό πρέπει να μπει κάπου και να αναπτυχθεί, να φανεί ότι ξεκινάει τον κύκλο του. Ένα πολύ βασικό είναι οι αποστάσεις φύτευσης. Οι αποστάσεις φύτευσης θα παίξουν ρόλο στο να μπορέσετε να βάλετε όσο το δυνατόν περισσότερα φυτά σε έναν χώρο περιορισμένο, αλλά και τόσο όσο πρέπει για να αξιοποιήσει το κάθε φυτό το χώρο που του αναλογεί. Πολλές φορές και η συγκαλλιέργεια, παρόλο που λέτε ότι τα καλαμπόκια είναι λίγο δύσκολα και κάνουν σκιά στον διπλανό, μπορούν με συγκαλλιέργεια να μπουν και τα καλαμπόκια με τα φασόλια και κάποιες άλλες καλλιέργειες πιο χαμηλές, με κάτι πιο ψηλό, βέβαια τα ψηλά σε πιο ωραία διαστήματα. Δίπλο προς τιμή των εθνικών ομάδων Ελλάδας και Τουρκίας, κάτω των 18 ετών στο άθλημα του ποδοσφαίρου παρατέθηκε χθες το βράδυ. Ο Σάκης Πετρόπουλος ήταν εκεί. Από τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος με τον γκολ με την Καλονή, με τον ΠΑΟΚ, σίγουρα πήρε τα φώτα της δημοσιότητας. Είσαι σε μια πόλη ποδοσφαιρομάνα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μέλος της Εθνικής Νέων, τι πιστεύεις για αύριο? Εντάξει, πιστεύω το μάτς θα το διαχειριστούμε εμείς. Είναι ένα δύσκολο μάτς, ένα μάτς προετοιμασίας και πιστεύω θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Είναι η οικογένεια η Εθνική Νέων? Βέβαια, νιώθουμε όλοι μεγάλη ευχαρίστηση που παίζουμε σε αυτή την ομάδα και μεγάλη τιμή. Όλοι προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτή τη φανέλα που βρισκόμαστε, γιατί εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα. Κάτι για την προσωπική, είσαι μέλος του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κάνει προσπάθειες να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Είσαι από τα ανερχόμενα ταλέντα της Μακεδονίας. Τι πιστεύεις για την προσωπική σου παρουσία στον ΠΑΟΚ και πόσο δύσκολο είναι με δεδομένο τον ανταγωνισμό? Είναι πολύ δύσκολο, αλλά τα παιδιά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να καθιερωθούμε στην πρώτη ομάδα, διότι είμαστε ακόμα σε κρίσιμη ηλικία. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ, μια μεγάλη ομάδα που την αγαπάω πολύ. Είμαστε έτοιμοι από όλες τις πλευρές και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος και θα τιμήσει όλα αυτά τα παιδιά και την προσπάθεια που κάνουμε για να που φέραμε αυτό το παιχνίδι της Εθνικής στην πόλη μας. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Με διπλή ιδιότητα ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα με τη Δόξα Δράμας. Είναι προπονητής της Εθνικής. Θόδωρες Παγκατουρίδης, καλώς ήρθες στην πατρίδα. Καλώς σας βρήκα. Σάκη, τι γίνεται? Έχεις το τιμόνι της Εθνικής Νέων. Πώς νιώθεις? Σίγουρα είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί από εδώ όταν ξεκινάς και ανδρώνεσαι από το γήπεδο αυτό της Δόξης σαν ποδοσφαιριστής και τώρα ρίχνεις σαν προπονητής εθνικής ομάδος, είναι νομίζω ύψιστη τιμή και νιώθω τέλεια. Η κρίση οικονομική σίγουρα θα στραφεί, θα στρέψει τα βλέμματα των παραγόντων στα Ελληνόπουλα. Υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα? Άφθονο ταλέντο. Και αρκεί να προσευχθεί με σωστό τρόπο και με καλύτερη αξιολόγηση από όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιλέγουν τα παιδιά αυτά. Για τον αυριανό παιχνίδι, δύο λόγια. Είναι ένα παιχνίδι προετοιμασίας, γιατί η ηλικία είναι προνέων, η Under 18, γεννηθείς 1996, και προσπαθούν να προετοιμαστούν με κατάλληλα, να πάρουν εμπειρίες στα παιδιά και σε τι κατάσταση είναι τα παιδιά, αλλά και η ομάδα, και μέσα από το παιχνίδι να δούμε τι θετικά στοιχεία θα βγάλουμε, αλλά και να διορθώσουμε τα τυχόν αρνητικά στοιχεία που θα βγάλουμε. Περιμένεις οι συμπατριώτες σου και οι Δραμηνοί να τιμήσουν και την Εθνική και εσένα? Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει προσωπικό όφελος, υπάρχει εθνικό, να το πω όχι όφελος, υπάρχει εθνικός αγώνας, ο οποίος πιστεύω ότι πρέπει να τιμήσει όλος ο φίλαθλος κόσμος της Δράμας. Πέρα από τον προπονητή, υπάρχει και εκπροσώπηση από το Δραμηνό ποδόσφαιρο, Μιχάλης Ηλιάδης, μέλος της Αποστολής. Πώς νιώθεις, Μιχάλη, που είσαι στη Δράμα με την Εθνική? Εντάξει, αισθάνομαι πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έχω την ευκαιρία να παίζω ένα τέτοιο παιχνίδι στην πόλη μου, εδώ που γεννήθηκα, εδώ που μεγάλωσα ποδοσφαιρικά. Και ναι, είναι πολύ ωραίο. Πιστεύεις αύριο
Το χειροκρότημα θα είναι ξεχωριστό για σένα? Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ πάντως αισθάνομαι πολύ άνετα, αισθάνομαι πολύ όμορφα που βρίσκομαι στο μέρος που γεννήθηκα και πιστεύω πως αύριο θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε την νίκη. Πέρα από την κάμερα, 8 τηλέφωνα των συμπαικτών σου καταγράφουν αυτή τη συνομιλία. Είστε μια μεγάλη παρέα. Είμαστε όλοι, ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται, είμαστε μια οικογένεια και αυτό είναι το πιο δυνατό στοιχείο της ομάδας. Σηματάει η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.